Ένα από τα πιο σπάνια αστρονομικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι ορατό σήμερα από πολλά μέρη της Γης. Περισσότερα θα μας πει ο πλέον αρμόδιος κατά κάποιο τρόπο, Άγγελος Καρακοσταντάκης, είναι μέλος αστρονομικής ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Καρακοσταντάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Για βάλε μας λίγο, επειδή ξεκίνησε στον ελληνικό, θα το συνεχίσω κι εγώ. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Ναι, πράγματι σήμερα συμβαίνει ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, έτσι, πέρα από το χειμερινό ηλιοστάσιο, που αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, έχουμε μία σύνοδο, όπως ονομάζεται. Σύνοδος είναι όταν δύο αντικείμενα, δύο αστρονομικά αντικείμενα, δύο ουράνια αντικείμενα, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Και η συγκεκριμένη ονομάζεται, είναι γνωστή και ως μεγάλη σύνοδος, η συνόδη μεταξύ των πλανητών Δία και Κρόνου, είναι πολύ σπάνια. Σύζευξη δηλαδή, σύζευξη. Ακριβώς, σύζευξη. Οι δύο αντικείμενα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτό ονομάζεται σύζευξη ή αστρονομικά σύνοδος. Οπότε δηλαδή δύο πλανήτες θα έρθουν σήμερα πολύ κοντά. Ακριβώς. Ο Δίας και ο Κρόνος, ένας χρόνος, ο χρόνος για να κάνει μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο, ο Δίας είναι περίπου 12 χρόνια, ενώ ο Κρόνος χρειάζεται 30. Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, ο Δίας είναι λίγο πιο γρήγορος, οπότε περνάει τον χρόνο και μετά από κάθε 20 χρόνια τον ξαναφτάνει. Όταν τον ξαναφτάνει, βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, ευθυγραμμίζονται, όπως τους βλέπουμε από τη Γη, οπότε αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί ως τη σύζευξη ή σύνοδος, όπως ονομάζεται συνήθως στην αστρονομία. Και έχουμε αυτή τη συνάντηση των πλανητών, Άγγελε, μετά από 400 περίπου χρόνια. Σύνοδοι τέτοιοι, το Δία και το Κρόνο, συμβαίνουν κάθε 20 χρόνια. Δηλαδή έγινε και 20 χρόνια πριν, το 2000, και θα γίνει, ναι, και το 2040. Αλλά πριν 400 περίπου χρόνια, το 1623, όπως και 60 χρόνια μετά, θα γίνουν πολύ κοντινές συνόδοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μία σύνοδος μπορεί να έχει αποστάσεις μεταξύ των δύο πλανητών, του Δία και του Κρόνου, σε μοίρες, μερικές μοίρες, μία, δύο, τρεις μοίρες. Η συγκεκριμένη έχει 7 λεπτά της μοίρας. Αυτό, για να το καταλάβει κάποιος αισθητικά, είναι αν πάρει ένα κέρμα των 2 ευρώ και το πάει σε 7 με 7,5 μέτρα μακριά. Η γωνία που σχηματίζει αυτό το κέρμα, όπως το βλέπει με το μάτι του, τόση θα είναι η απόσταση σε 7 μέτρα του Δία και του Κρόνου μεταξύ τους. Άγγελε, το μάτι φαίνεται ένα διπλό σύστημα. Πώς μπορεί κάποιος να παρατηρήσει αυτό το αστρονομικό φαινόμενο? Μπορεί κάποιος οποιοδήποτε από το σπίτι του να βγει στο μπαλκόνι? Πώς γίνεται η διαδικασία? Βεβαίως, σήμερα είναι κακή μέρα βέβαια λόγω καιρού. Είναι ένα φαινόμενο που κάποιος μπορεί να το παρατηρήσει με το μάτι του. Θα δει τους δύο πλανήτες σαν δύο φωτεινά αντικείμενα κοντά μεταξύ τους. Οι πλανήτες φαίνονται σαν αστέρια. Έτσι τους ξεχωρίζει κάποιος επειδή έχουν σταθερό φως σε σχέση με τα αστέρια που τρεμοπαίζουν. Αλλά είναι πιο ενδιαφέρον φυσικά αν το δει από τηλεσκόπιο ή από κιάλια, αν έχει στο σπίτι του. Με κιάλια φυσικά θα μπορεί να δει και τους δορυφόρους των πλανητών, δηλαδή τα φεγγάρια τους. Ενώ με τηλεσκόπιο θα είναι η εικόνα θεαματική, ακόμα πιο θεαματική, καθώς μπορεί να δει τους δαχτυλίους του Κρόνου και τις ζώνες αερίων συνεπιφαίνεται του Δία. Με ενημερώνω από σήμερα το κοντρόλ, Άγγελε, ότι σε μισή ώρα ολοκληρώνεται το φαινόμενο. Ακριβώς. Θα είναι ορατό από την Ελλάδα σε μισή ώρα. Ακριβώς. Κάποιος θα μπορούσε να το δει από το απόγευμα, αφού μετά που δει στο ήλιο κατά τις 5-5.30 νοτιοδυτικά. Σε μισή ώρα αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα πέσει κάτω από τον ορίζοντα. Αλλά σήμερα βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες. Κάποιος που δεν το είδε σήμερα, και οι περισσότεροι από την Κρήτη τουλάχιστον δεν το είδαμε λόγω καιρού, μπορούν να το δουν και αύριο. Αύριο θα είναι επίσης πολύ κοντά μεταξύ τους, καθώς και όλοι για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το είδα περίπου πριν 2 μέρες. Οπότε κάποιος μπορεί να το προσπαθήσει και αύριο, οπότε έχουμε καλό καιρό. Άγγελε, υπάρχει άλλο καταγεγραμμένο συμβάν στο παρελθόν σαν το σημερινό? Ναι, όπως είπα, αυτό οι σύνοδοι γενικά Δία και Κρόνου συμβαίνουν κάθε 20 χρόνια. Το καταγεγραμμένο στο παρελθόν, το πιο γνωστό, ήταν το 1623, όπως είπαμε. Αυτό ήταν λίγα χρόνια μετά που ανακαλύφθηκαν και οι δορυφόροι του Δία, όταν φάνηκαν πρώτη φορά το τηλεσκόπιο. Μέχρι τότε δεν είχε συμβεί άλλη σύνοδος τόσο κοντινή, αλλά είχαν παρατηρηθεί σύνοδοι και είχαν προβλεφθεί από τους αστρονόμους της κάθε εποχής. Οπότε, οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή έχουν μισή ώρα μπροστά τους, Άγγελε, προκειμένου να κάνουν τι?
έχουν μισή ώρα μπροστά τους, αν ο καιρός βοηθήσει με τον καιρό, γιατί σήμερα δυστυχώς έχουμε αρκετά σύννεφα, ναι. Να κοιτάξουν νότιο, σε ένα σημείο χωρίς πολλά εμπόδια στο νότιο-δυτικά. Νότιο-δυτικά. Ακριβώς, ναι. Και θα δουν τους δύο πλανήτες, είναι εύκολο να τους ξεχωρίσουν. Είναι δύο πολύ φωτεινά, τα δύο πιο φωτεινά αντικείμενα που θα δουν σε αυτήν την περιοχή του ουρανού. Αυτοί δεν είναι αστέρια, είναι πλανήτες, έτσι. Αυτά τα δύο φωτεινά σαν αστέρια, όπως θα τους δει κάποιος με το μάτι, είναι δύο πλανήτες που θα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Οριακά κάποιος θα μπορούσε να τους ξεχωρίσει με το μάτι. Αυτό φυσικά μπορεί να το κάνει και αύριο κάποιος, έτσι, λόγω καιρού. Και βέβαια, Άγγελε, αυτό το αστρονομικό φαινόμενο έχει συμπέσει και με την έναρξη του χειμώνα σήμερα. Έχουμε την μικρότερη μέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, σωστά? Σωστά, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο. Είναι τυχαίο, ωστόσο. Πριν. Ναι, έχει συμπέσει ακριβώς, είναι κάτι εντελώς τυχαίο. Απλώς η μέρα που ο Δίας κατάφερε και έφτασε τον Κρόνο, όπως είπα, κινείται πιο γρήγορα. Η μέρα που τον έφτασε, τυχαία και πέφτει μαζί με τη μέρα του ηλιοστασίου. Μάλιστα. Άγγελε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε πάλι. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα θέματα. Καλό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να σε εσά και στου τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ.